Μέσα σε 1,5 χρόνο λειτουργίας η τομή Ρεθύμνου ξεπέρασε το πλαφόν των 9.000 εγγεγραμμένων, ενώ τώρα έχουν παραγγελθεί 4.000 αντιγρυπικά εμβόλια για να προφυλαχθούν οι πολίτες που είναι άνω των 60 ετών ή ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Καθημερινά πολλοίς κόσμος εισρέει για να εμβολιαστεί και να προστατεύσει τον εαυτό του και το περιβάλλον του από τη θανατηφόρα νόσο. Αλλά θα βγάζουμε και κάθε εβδομάδα δελτίο τύπου που θα λέμε ποια ώρα θα μπορούν να έρχονται συμπολίτες μας οι οποίοι είναι στις ευπαθείς ομάδες και θέλουν να συνταγογραφήσουν το εμβόλιο και να το κάνουν σε μας. Ο εμβολιασμός πρέπει να γίνεται πριν την έναρξη της συνήθους περίοδου εμφάνισης της έξαρσης των κρουσμάτων γρίπης, δεδομένου ότι απαιτούνται περίπου 2 εβδομάδες για την επίτευξη ανοσολογικής απάντησης και να ολοκληρώνεται τουλάχιστον 4 με 6 εβδομάδες πριν από την έναρξη του ετήσιου επιδημικού κύματος της γρίπης στην Ελλάδα, δηλαδή στα μέσα με τέλη Νοεμβρίου. Ο κόσμος έχει ενημερωθεί. Έχουμε φτάσει αμέσως στο πλαφόν των 9.000 ασθενών όσοι προβλέπεται να έχει κάθε τόμη και είναι απλά το ξεκίνημα για να συνταγογραφηθούν τουλάχιστον 4.000 εμβόλια στους εγγεγραμμένους άνω των 60 χρονών και που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, εγγεγραμμένους ασθενείς της τομής Ρεθύμνου. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εργαζόμενοι στην τομή Ρεθύμνου σε συνεργασία με το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε κλινήριες ασθενείς. Μέχρι και χειροφύλημα δέχθηκε νοσηλεύτρια που εμβολίασε κλινήρια ασθενείς στο σπίτι του από την ευγνωμοσύνη του, κάτι που δίνει δύναμη να συνεχίσουν το έργο τους και υπενθυμίζει ότι παραμένει ένα επάγγελμα λειτουργήμα. Σε δεύτερο χρόνο αναμένεται η λειτουργία τομής στο Ατσιπόπουλο και στον Πλατανιά. Κάνουμε και κατήχων επισκέψεις μαζί με τους γιατρούς της μονάδας μας. Κάνουμε και εμβολιασμούς κατοίκων. Προσπαθούμε να είμαστε σε μία συνεννόηση και με το Βοήθεια στο Σπίτι προκειμένου να έχουμε ένα μετοφορικό όχημα για να μπορέσουμε να διευρύνουμε τους οριζοντές μας.